μήνας οργάνωσης, σχεδιασμού, προσαρμογής στρατηγικών αλλά και ολοκλήρωσης των προεκλογικών προγραμμάτων εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου είναι ο Σεπτέμβριος. Ο Δησί βγήκε σήμερα μπροστά με λογική «απαντάμε στην κριτική με πράξεις», ανακοινώνοντας την προώθηση πρότασης νόμου που απαγορεύει τις εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων προς τα κόμματα, προκαλώντας την αντιπολίτευση να την υποστηρίξει. Αυτό εις απάντηση στα πειρά που δέχθηκε για τις εισφορές πολιτογραφηθέντων επενδυτών προς το κόμμα. Ήδη η ελεκτική υπηρεσία ζήτησε με επιστολή προς τα κόμματα το μητρό εισφορών στο πλαίσιο σχετικής έρευνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί τις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν εκ νέου μία προς μία τις εισφορές προς όλα τα κόμματα. Σε περίπτωση παραβιάσεων να επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Σε περίπτωση που αποδειχθεί παραβίαση να αποδώσουμε το σύνολο του συγκεκριμένου ποσού σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Καλούμε την αντιπολίτευση να δεσμευτεί προς την ίδια κατεύθυνση. Η προσπάθεια συσπήρωσης των Δυσί συνεχίζεται. Οι φίλοι και υποστηριχτές του Αβέρωβ Νεοφύτου είναι ένα καινούριο σχήμα το οποίο αποκτά δομικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μη κομματικούς αξιωματούχους που είναι κοντά στην υποψηφιότητα και σε θέση να επηρεάσουν κόσμο που κινείται στο χώρο της κεντροδεξιάς, τον οποίο η ηγεσία του κόμματος φαίνεται να δυσκολευόταν να προσεγγίσει μέχρι σήμερα. Η Πινδάρου επενδύει πολλά σε αυτούς όσον αφορά τη δύσκολη, όπως αποδεικνύεται, προσπάθεια για συσπήρωση του Δυσί. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης πραγματοποίησε σήμερα περιοδία στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, ενώ την Τετάρτη μεταβαίνει στην Αθήνα όπου θα συμμετέχει σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, στον οποίο είναι μέλος. Η προσπάθεια του επιτελείου του εστιάζει στο να γνωρίσει καλύτερα η κυπριακή κοινωνία τον υποψήφιο, ενώ έντονη είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας των θεμάτων του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των επαφών του. Αρκετοί εκτιμούν πως πέραν από την ευαισθησία του υποψηφίου σχετίζεται και με τις επικείμενες αποφάσεις του κινήματος των οικολόγων. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε σήμερα το Ινστιτούτο Κύπρου, ενώ το επιτελείο του ονομάζει τον Σεπτέμβριο ως μήνα παρουσίασης του προεκλογικού του προγράμματος. Αρχίζοντας από την παιδεία, αναμένεται να διοργανώσει σειρά παρουσιάσεων αναθεματική. Οργανωτικοί μηχανισμοί υπάρχουν δύο. Ο ένας αφορά το επιτελείο ως τέτοιο και ασχολείται με αυτό που ονομάζουν κοινωνία των πολιτών, ενώ ο άλλος είναι ο μηχανισμός των κομμάτων που τον στηρίζουν. Ο συντονισμός των δύο είναι μια πρόκληση, ενώ ήδη έχουν καθιερωθεί εβδομαδιαίες συναντήσεις του υποψηφίου με τους αρχηγούς, όπως επίσης και ανάμεσα στα επιτελεία. Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Δημοκρατική Παράταξη αναλαμβάνει εκ νέου πρωτοβουλία για διερεύνηση του ενδεχομένου συνεργασιών για κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, παρά το γεγονός ότι η πρώτη προσπάθεια έπεσε στο κενό. Ο Μάριος Καρογιάννης λάβε αυτή την απόφαση κατόπιν παρενέσεων, όπως λένε, ενώ οι αποφάσεις της παράταξής του τοποθετούνται χρονικά περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.